με τα κόκαλα. Τόσο όσο, χωρίς να φαίνεται διαφορά. Εγώ πιστεύω ότι και αυτή έχει πέσει τη λούμπα της λεύκανσης με το δέρμα της πάνω. Όχι, μωρέ. Νομίζω ότι κάνει μόνο μία πλαστική. Στο παρελθόν. Δεν κάνει μόνο μία πλαστική, παιδιά. Θέλει δύο-τρεις να πετύχει. Δεν ξέρω, νομίζω μπορούμε. Κάτι έχει κάνει με το χρώμα. Και πάμε στην αδερφή της Gigi Hadid, το γνωστό μοντέλο που αγαπάμε πολύ εδώ σε αυτή την εκπομπή. Η Μπέλα Hadid. Χάλια ήταν αριστερά. Τώρα πήγε αυτή καλά η καριέρα. Εδώ τώρα καλά η καριέρα. Εδώ τα λέμε καλά η καριέρα. Είναι και το κράνος αριστερά, είναι χάλια. Έχει κάνει μύτη και χείλη. Έχει κάνει μύτη και χείλη. Και μαγουλάκι τα και επιτεύγματα. Και πάμε στην επόμενη. Γκουέν Στεφάνι. Εντάξει, τώρα αυτή έχει, κάνει, έχει πειράξει λίγο τη μύτη τη. Πού είναι η Γκουέν Στεφάνι. Να τη. Ρινοπλαστική. Όχι, έχει έτσι βγει η Γκουέν Στεφάνι. Έχει φουσκώσει τα χείλη τη και έχει κάνει και κάτι στου σκροτάφου τη. Είναι κάτι τώρα στο εξωτερικό που λέγεται Mini Lift στου σκροτάφου. Δεν έχω καταλάβει γιατί το κάνουν. Για να σου άλλο ποτομή ένα πράγμα. Μπράβο, ίσω για να τραβηχτεί λίγο. Στο μάτι αυτό. Εντάξει, αριστερά είναι και το make-up δεν μπορεί. Εμένα μου αρέσει αυτή η κοπέλα. Ναι, έχει και τρία παιδιά. Αυτή όμω η παιδιά ενώ κάποιο πήγε να κάνει μεγάλη καριέρα έπεσε μετά. Είναι, αχ, μου αλλάξατε τη σειρά. Είναι η αγαπημένη. Α, η Kate Beckinsale. Η Kate Beckinsale. Και έχει αυξήσει μήλα. Έχει βάλει εδώ πέρα, ξέρεις, αυτό το φίλε το μήλο, τι διαφορά κάνει. Βγαίνει και το μακιγιά στο μήλο. Δηλαδή, αν βάλει λίγη λάμψη στο μήλο, φαίνεται. Ναι, αλλά αν δεν πετύχει το μήλο, Γιώργο. Το κάνει αχλάδι. Εντάξει, συγκεκριμένη έχει δηλώσει ότι αγαπάει πάρα πολύ. Έχει αγαπάει πολύ τον Botox και έχει μποτοξαριστεί φουλ. Φουλ. Εγώ θέλω να κάνω. Να κάνει. Και εγώ θέλω να κάνω. Σήμερα όλο δηλώσει. Κάντε, μα πρίξατε. Κάντε, μα πρίξατε. Και πάμε στη Lady Gaga.